Η ομορφιά ίσως και να μην σώσει τον κόσμο όπως πίστευε ο Ντοστογεύσκι, αλλά σίγουρα έχει κάνει πολλά πράγματα για τη βιομηχανία της τηλεόρασης και του σινεμά. Στο γύρισμα του αιώνα, νέοι, ωραίοι, δυναμικοί άντρες πρωταγωνιστές προστέθηκαν στην παλιά φρουρά των στάρ του Hollywood, μακραίνοντας κι άλλο τη λίστα με τους λόγους που μας στέλνουν στη σκοτεινή αίθουσα. Μερικά βέβαια από τα πιο σεξι αρσενικά της τελευταίας 15 ετίας είναι άντρες που ξέρουμε και αγαπάμε χρόνια. Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο στα 43 του πια και σε πιο απαιτητικές κινηματογραφικές επιλογές είναι ένας όριμος γκόης. Και όταν, όπως λέγεται στην επόμενη ταινία του Ταραντίνο, συναντηθεί στο πλατό με τον πάντα αβάσταχτο όμορφο Μπραντ Πιτ, το αποτέλεσμα προβλέπεται εκρηκτικό. Ο Τζόνι Ντεπ ως Τζακ Σπάρο υπήρξε ένας ελκυστικός κατεργάρης, ο οποίος δυστυχώς το τελευταίο διάστημα καταραίει με τρόπο διόλου ελκυστικό. Και ο Ορλάντο Μπλουμ, ο ενιγματικός Λέγκολας στο έπος του Άρχοντα των Δακτυλιδιών, μας έκλεψε την καρδιά. Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και ο Τζουντ Λόου ως Σέρλοκ Χόλμς και Δόκτωρ Βότσον αντίστοιχα κατάφεραν να περάσουν με επιτυχία στην επόμενη πίστα, μπερδεύοντας ομορφιά με χιούμορ και ταλέντο. Τα νεανικά επί περιπέτειας με βαμπύρ και υπερήρωες έφεραν στο προσκήνιο κι άλλα νέα τσαλάκωτα όμορφα αγόρια. Ο Ρόμπερτ Πάτισον, ο σεξι βρικόλακας Έντουαρντ Κάλεν, προκάλεσε ιστερία στο γυναικείο κοινό πριν περάσει σε πιο ψαγμένους ρόλους. Ο Βρετανός Χένρι Κάβιλ είναι σίγουρα ωραιότερος Σούπερμαν που είδε η μεγάλη οθόνη. Και ο Κρις Χέμσουορθ μετά το Θόρ κέρδισε τον τίτλο του πιο σεξι άντρα εν ζωή που το απένει με το 2014 το περιοδικό People. Νέοι, ωραίοι και πολλά υποσχόμενοι. Ο Ζακ Έφρον, το πρώην παιδί θαύμα, μεγαλώνει όμορφα. Και ο Τζέιμς Φράνκο. Τη 15 ετία που πέρασε μας έκανε μια μικρή επίδειξη ισχύως των πολλών ταλέντων του. Ο Τζέιμι Ντόρναν μπήκε στο ραντάρ μας ως sexy Mr. Grey στις 50 αποχρώσεις του Grey. Και αν και συνήθως ένας ρόλος δεν αρκεί για να γίνεις γνωστός, τα πράγματα διαφέρουν όταν πρόκειται για ένα ρόλο σε μια σειρά φαινόμενο. Ο Kit Harington, ο θαραλέος Jon Snow, είδε τις μετοχές του να απογειώνονται μετά το Game of Thrones. Το ίδιο και ο γοητευτικός πανύψηλος Idris Elba, ο οποίος ξεχώρισε στο Luther και τώρα πλέον ποζάρει ως φυσικός διάδοχος του Denzel Washington. Στις πρώτες θέσεις των πιο σεξι αρσενικών του Hollywood ξεχωρίζει σήμερα μια υπέροχη πεντάδα. Ο Bradley Cooper, ο οποίος μπήκε στο κλαμπ μετά από το υπερεπιτυχημένο Hangover και τα sequels που ακολούθησαν, ο Channing Tatum που εδραίωσε τη θέση του στη λίστα μετά τη σειρών Magic Mike, ο υπερταλαντούχος Michael Fassbender που ξεχώρισε με το σπαθί του, αν και δεν ήταν ακριβώς το σπαθί αυτό που προσέξαμε στο Shane, ο Ryan Gosling, ο ρομαντικός πρίγκιπας του ημερολογίου και της μακρινής La La Land, και τέλος ο Tom Hardy. Ταλαντούχος ρολίστας, πράγμα που απέδειξε σε όλες τις ταινίες που έπαιξε τα τελευταία 15 χρόνια, ο Χάρντι κατάφερε να αλλάξει την εικόνα των αποστερωμένων γόητων του Hollywood, φέροντας πάλι στη μόδα το μάτσο μοντέλο του Μάρλον Μπράντο. Σκληρός, μυστηριώδης, λίγο σκοτεινός, λίγο κατεστραμμένος και πολύ σεξι για να τον νοιάζει.